Αυτός ο δρόμος που έρχεται από μέσα από το αεροδρόμιο, πολεμούν να τον κλείσουν, αλλά όχι να φτιάξουν αυτόν. Και δεν με παίρνει εμένα τις δαλίγες να περάσουν μέσα. Και μου κλείνουν την δουλειά. Αυτό εσείς όταν ξεκίνησε να γίνεται η χρήση του, το ξέρατε ότι θα υπάρχει πρόβλημα εδώ? Δεν είχατε μιλήσει με τους... Το είχα μιλήσει με τον κύριο Ξενάκη. Και μου λέει, αν δεν φτιάξουμε τον δρόμο που να περνάει μέσα, δεν θα τον κλείσουμε. Φτιάξαμε, έρχονται νεκτές, το κλείνουν και αφήνουν τις δαλίγες μέσα. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια προειδοποίηση? Όχι, καμία. Είναι, αποφασίζω και διατάζω. Ουσιαστικά το πρόβλημα τώρα είναι αυτό εδώ το χτίσμα, έτσι που δεν... Ναι, πρέπει να φαρδίνει ο δρόμος για να μπαίνω μέσα. Τι σας είπαν από το Δήμο, δηλαδή τεχνική υπηρεσία για το συγκεκριμένο? Ο κύριος Ξενάκης μου είπε να αγοράσω, λέει, το σπιτάκι. Εσείς να το αγοράσετε? Ναι. Για να το κρέμισουν εκεί, ναι. Με δικά σας δηλαδή έξοδα να το αγοράσετε, ναι, να το παλωτριώσετε? Ναι, να πάψαμε, λέει, να είμαστε εντάξει. Χθες τώρα που έγινε δημιουργήθηκε... Εγώ λέω, ας κάνω δρόμο εγώ. Εγώ δρόμο είχα. Τον πούλησε στο αεροδρόμιο. Βάλε τα λεφτά και φτιάξε τον άλλο. Χθες επικοινωνήσατε μαζί του που άνοιξε... Χθες ήρθαν εδώ. Και τώρα είπα πως θα έρθει, για να δούμε. Εσείς τώρα μπορείτε να βάλετε τα λύκα μέσα στην επιχείρησή σας? Όχι, κλειστός είμαι. Δεν τη βλέπεις εκεί, είναι συνέχεια. Ούτε να βγει ούτε να μπει μπορεί? Όχι. Δεν μπορεί. Όλοι σε έβγε, θα την πάρει τούτο. Ναι. Με δεδομένο ότι πιο κάτω θα γίνει η απαλωτρίωση για να γίνει ή να φαρδίνει η έξοδος εδώ. Όταν φαρδίνει εδώ, θα μπαίνω κι εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Είχε υποσχεθεί καθόλου ο Δήμος ότι θα αγοράσει το συγκεκριμένο κτίσμα μερικά το έξοδα για να... Ναι. Είχε υποσχεθεί ότι θα φτιάξει το δρόμο. Το φτιάξει μου τι είναι? Μου βάλει ένα τσιμέντο και σαρτό με τα κουρσάκια να μπω μέσα. Τα φορτηγά, δείτε εδώ, ένα λάκκουμπο εκεί. Μέχρι να αποκατασταθεί τώρα το πρόβλημα, τι θα κάνετε εσείς, πώς θα δουλέψετε? Δεν θα δω... Αύριο, την Παρασκευή που θα έρθει το καράβι, θα έρθετε στον Δήμο απόξω, που θα έχω την ταλίκια και ξεφορτώνω μέσα στην πλατεία εκεί.